Λοιπόν, εδώ είμαστε Κρήτη σήμερα, η ώρα είναι 7, μέρος τρίτο, το αυτοδιοικητικό μας μέρος, σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον. Θα μιλήσουμε εδώ για την περιφέρεια Κρήτης, για τα έργα βασικά θα μιλήσουμε, για τα ανοιχτά μέτωπα. Θα κάνουμε και μια αποτίμηση, τι είπε ο Υπουργός Υποδομών, ο Χρήστος Σταϊκούρας, που ήρθε πρόσφατα εδώ και τι λένε από την περιφέρεια για αυτά που είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας. Μαζί μας λοιπόν είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, ο Νίκος Ξυλούρης. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Σαββίδη, καλησπέρα κύριε Καριωτάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα στο Ηράκλειο, στους Ηρακλειώτες. Σωστά. Στους Κρήτες. Κρήτη σήμερα. Ακόμα καλύτερα, καλησπέρα στους Κρήτες, στους απανταχού Κρήτες. Απανταχού, σωστό. Γιατί από ό,τι ξέρω σας βλέπουν και σας ακούνε από παντού. Είμαστε παντού. Έχουμε απλωθεί. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, τι μας είπαν από το Υπουργείο, όχι αυτά που ακούσαμε μπροστά στις κάμερες και Υπουργείο... στις δημοσίες, αυτά που είπατε μεταξύ σας θέλω να μας πείτε. Αυτά που είπαν μπροστά στις κάμερες είναι το θετικό, ήρθε ο Υπουργός, επιβεβαίωσε κάποια πράγματα, έδωσε μια θετική εξέλιξη στα Χανιά, που είναι ένα κομμάτι του δρόμου που το χρειάζεται η Κρήτη, Χανιά Κίσαμος. Δεν έκανε όμως, γιατί εκεί θα εστιάσουμε, αναφορά όπως τη θέλαμε για το αεροδρόμιο του Καστελίου στην πρόταση της περιφέρειας για την κατασκευή του τούνελ. Εσείς, κύριε Ξυλούρη, και εσείς και στην περιφέρεια γενικότερα περιμένατε να πει κάτι για το, ναι, για το τούνελ. Ναι, το περιμένατε. Ναι, το περιμένα. Δεν το είπε όμως. Το περιμέναμε, κύριε Σαββίδη, γιατί οι συζητήσεις που είχαμε κάνει και συνεχίζουμε να κάνουμε με την ευκαιρία, να το πω, των περιβαλλοντικών. Ναι. Γιατί τότε έγινε η συζήτηση, επί της ουσίας δηλαδή. Οι συζητήσεις λοιπόν είχαν καταλήξει στο γεγονός ότι ναι, είναι απαραίτητο. Ναι, ναι, είναι ένα έργο που πρέπει να γίνει για περιβαλλοντικούς, κυκλοφοριακούς και όχι μόνο λόγους. Κοστίζει. Η πρώτη αντίδραση του κράτους είναι, ξέρετε, κοστίζει. Όταν ωραία λέμε κοστίζει, πόσο κοστίζει, για να έχουμε μια εικόνα. Αυτό, όπως έχει διαμορφωθεί τώρα η πρόταση στα 2.600, 2,5 χιλιόμετρα περίπου, είναι 80 εκατομμύρια. 80 εκατομμύρια. Είναι ωραία πολλά, εσείς τώρα που τα ξέρετε αυτά. Όχι. Είναι πολλά και μας λένε όχι. Όχι, δεν είναι πολλά. Απλώς ο προϋπολογισμός θα βγει, από ό,τι καταλαβαίνω, εκτός των ορίων που είχαν προϋπολογίσει και προσπαθούν να βρουν αυτή την ερμηνεία που έχω, έναν τρόπο να τα αφαιρέσουν απ' αλλού. Δηλαδή να γίνει το έργο, δεν λένε τώρα πια όχι, ναι, δεν το κάνουμε. Απλά κάπου να βρούμε αλλού τα χρήματα. Ουσιαστικά δηλαδή, λένε βάλτε τα περιφέρεια Κρήτης για να το κάνετε. Λένε δεν θα τα βάλουμε αλλού και θα τα βάλουμε εκεί. Το κενό ποιος θα το καλύψει μετά. Η περιφέρεια ή ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας. Ή δεν θα γίνει κάποιο έργο. Ή δεν θα γίνει. Ακριβώς. Δεν είναι λύση όμως αυτή. Η Κρήτη το δικαιούται. Θεωρώ ότι είναι ένα έργο πνοής για την Κρήτη. Ένα αεροδρόμιο. Σχεδιασμός είναι 18 εκατομμύρια. Εγώ σας λέω σε πρώτη φάση 12 εκατομμύρια άνθρωποι. Ναι. Δεν μπορεί να στηριχτεί σε έναν δρόμο που είδαμε το λάθος. Γιατί αν δεν το δούμε, αν δεν το δει κανένας και διαπιστωθεί μετά, λες δεν το είδα, στο διορθώσω τώρα. Το βλέπουμε. Είναι κοινώς παραδεκτό. Κάντο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσουμε λοιπόν, αν γίνει αυτό, αν γίνει αποδεκτή η πρόταση της περιφέρειας και των Δήμων, των άμεσα εμπλεκόμενων. Όλοι συμφωνούν να ξέρουν. Όλοι συμφωνούν. Για την αλλαγή χάραξη και το τούνελ αυτό των 2,5 χιλιόμετρων. Τι θα κερδίσουμε πρακτικά, έτσι, κωδικοποιημένα. Εξηγήστε, πείτε λίγο στον κόσμο σε ποιο σημείο ακριβώς θα φύγει. Είναι από την Ξηροκαμάρα, που είναι οι μεγάλες στροφές χαμηλά, όπως κατεβαίνουμε μετά τη διακλάδωση για το Καστέλι, που είναι κάποιες ταβέρνες, μέχρι να ανεβεί στην Άγνο, που είναι ένας οικισμός ψηλά, στο ύψος περίπου του Καστελίου. Ναι. Αυτή η διαδρομή είναι περίπου 2,5 χιλιόμετρα, 2,603, ας το πω έτσι πιο χοντρικά, και για να την διανύσουμε όπως είναι τώρα σχεδιασμένο, ακολουθούμε εν πολλής τον υφιστάμενο δρόμο, ο οποίος καταργείται, θα καταργηθεί. Όχι μόνο στη φάση της κατασκευής, αλλά και μετά δεν θα υπάρχει αυτός ο δρόμος, που ξέρουμε τώρα. Αυτό σημαίνει ταλαιπωρία όμως, μεγάλη. Ποια είναι τα ταλαιπωρία, να δείτε τώρα την άλλη διάσταση. Για να πάει κανείς από το Καστέλι στο Ηράκλειο ή ανάποδα, θα πρέπει να πάει μέσα από τις Ασκούς. Κάνω τα χέρια μέσα για να δείτε τη διαδρομή. Είναι 25 χιλιόμετρα. Ναι, τράσιμο, να καταλήξει στο Φράγμα και από εκεί να κατέβει Ηράκλειο. Βέβαια. Και θα είναι 2-2,5 χρόνια. Δεν γίνεται. Και θα είναι και η εναλλακτική οδός ΕΣΑΗ του δρόμου που αν δεν κατασκευαστεί το τούνελ. Τους λέμε γιατί. Ας γίνει το τούνελ, να μείνει ο παλιός δρόμος, που είναι και μια διαδρομή όμορφη. Πολύ όμορφη. Θα είναι η εναλλακτική τη φάση της κατασκευής και θα είναι και η εναλλακτική του τούνελ στη φάση της λειτουργίας του αεροδρομίου. Έγινε κάτι. Να πάει από δίπλα. Τι να πάει 25 χιλιόμετρα. Φανταστείτε, ας πούμε,
ένα ατύχημα. Βεβαίως. Μέσα στο τούνελ. Τι θα γίνει, θα πρέπει να πάνε, θα πρέπει να πάει ο κόσμος γύρω-γύρω, να φτιάξουμε το δρόμο από τους ασκούς, να πάει στο φράγμα και να κατέβει από τις ποταμιές στο Ηράκλειο. Εντάξει, νομίζω ότι δεν αξίζει αυτό το αεροδρόμιο και η Κρήτη δεν αξίζει αυτή την αντιμετώπιση σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά του αεροδρομίου. Mm. Ένα αεροδρόμιο 18 εκατομμύρια κόσμου, τόσο υπολογίζεται. Mm-hmm. Εντάξει. Και το οποίο το συζητάμε 100 χρόνια για να γίνει, σε πρώτη φάση, το 100 εντάξει είναι υπερβολή, αλλά πραγματικά κοντά πέσατε, κοντά πέσατε. Ήμουν ανιά και γέρασα. Κοντά πέσατε. Λοιπόν, το συζητάμε 100 χρόνια κάνουμε και το κάνουμε με προοπτική για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, αν τώρα δεν προβλέψουμε τι θα μας συμβεί μεθαύριο, γιατί το κάνουμε. Ακριβώς. Και θα λέμε και εμείς και τα παιδιά μας, μα τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι. Και το είδαμε, το αντιμετωπίσαμε. Ξέρετε, ο διάλογος θα βρει λύση. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μην βρεθεί η καλύτερη λύση. Το να σου στέλνουν μια πρόταση, αν σου λένε αυτή είναι η λύση, μην την δημοσιοποιήσεις, μην την διαπραγματευτείς, αυτό κανείς δεν έχει το αλάχιστο του Πάπα. Εμείς αυτό ζητάμε. Αν γινόταν σε όλα τα έργα μια τέτοια διαβούλευση στην Κρήτη, και γρηγορότερα και κυρίως καλύτερα θα γινόταν. Πάντως έχουμε κάνει ένα βήμα, ενώ από πλευράς κεντρικού κράτους, ότι κατανοεί και αποδέχεται το σκεπτικό, κατανοεί τι πρέπει να γίνει, απλά τώρα είναι το οικονομικό αγκάθι, κύριε Ξυλούρη. Ακριβώς, προσπαθούν, πιστεύω, να βρουν κάποιο τρόπο να εξοικονομήσουν τα χρήματα. Φαντάζομαι είναι το τελευταίο σκαλοπάτι. Δεν υπάρχει άρνηση, δεν το κάνουμε. Ναι. Όχι, υπήρχε από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών. Η πρώτη κουβέντα που κάναμε μετά την... Βήμα. Κοιτάξτε, έγινε μια πρόταση γραπτή από τον Περιφερειάρχη στον Υπουργό. Η πρώτη απάντηση ήταν η πρώτη κρούση. Τον Υπουργό Καραμαλή λέμε τώρα. Βεβαίως, στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία. Η πρώτη απάντηση, υφυπουργός Καραγιάννης ήταν που ασχολιόταν, που κατέβαινε εδώ και είχε ενημέρωση άμεση για τα θέματα της Κρήτης, του ΒΟΑΚ, γενικότερα για το αεροδρομίο. Η πρώτη απάντηση δεν γίνεται. Δεν έχουμε χρήματα. Όταν λοιπόν άρχισαν όλοι οι φορείς της Κρήτης να στηρίζουν το αίτημα όχι έτσι θελικά αλλά τεκμηριωμένα, κάμφθηκε η αντίσταση ότι ναι, έχετε δίκιο. Υπάρχει πρόβλημα οικονομικό, υπάρχει δυσκολία στο... Εντάξει, ας τα βρούμε. Η Κρήτη τα δικαιούται, λέμε εμείς. Σωστά. Η Κρήτη δικαιούται. 80 εκατομμύρια δεν είναι χρήματα για τα οποία θα πρέπει να κάνουμε ένα έργο ημιτελές ή, εν πάση περιπτώσει, ατελές, θα έλεγα εγώ. Ωραία, τώρα μας δίνετε και ωραία πάσα. Λοιπόν, για το τούνελ, για το δρόμο προς το νέο αεροδρόμιο, δεν είπε αν και περιμένατε. Για το άλλο αίτημα της εν μέρη υπογειοποίησης του ΒΟΑΚ εδώ, στο Ηράκλειο, στην παράκαμψη Ηρακλείου, δεν είπε και εκεί κάτι. Ούτε, είπε, δεν, ούτε αυτό. Το παρέπεψε σε συζητήσεις στο μέλλον με τον ανάδοχο που θα προκύψει. Θα σας πω κάτι. Εκεί θεωρώ ότι τα πράγματα είναι πιο απλά. Πιο απλά. Ναι, θεωρώ ότι είναι πιο απλά με ποια έννοια. Η ανάγκη για κατασκευή υπέργειων ή υπόγειων διαβάσεων ή υπογειοποίησης, που είναι ένας γενικός όρος, θα τα περιλαμβάνει όλα αυτά, έχει γίνει κατανοητή από όλους. Δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις έναν αστικό δρόμο. Ξέρετε, θα σας πω ποιο είναι το επιχείρημα, το σοβαρό επιχείρημα σε ό,τι αφορά το κομμάτι του δρόμου που διασχίζει το Ηράκλειο. Αυτός είναι ένας αστικός δρόμος, διασχίζει μια πόλη 200.000 περίπου, που είναι μοιρασμένη μισή στο βορρά, μισή στο νότο. Βεβαίως. Άρα είναι αστικός δρόμος. Αλλά έχει και χαρακτηριστικά κλειστού αυτοκινητόδρομου. Δύσκολη εξίσωση. Έλεγαν, ας πούμε, επειδή είναι κλειστός αυτοκινητόδρομος, δεν μπορεί να έχει κόμβους εισόδου-εξόδου ανά τόσα μέτρα, όπως ήταν στη Φοινικιά. Γι' αυτό πρότειναν το καταργούμε. Σωστά. Έλα όμως που δεν μπορείς να αγνοήσεις το χαρακτήρα του αστικού δρόμου, ότι εξυπηρετεί μια πόλη 200.000. Καταλάβανε ότι αυτός ο κόμβος δεν μπορεί να καταργηθεί. Και έγιναν κάποιες τροποποιήσεις στις ζώνες επιβράδυνσης, επιτάχυνσης εκεί, και έγινε δεκτός. Κατά παράβαση, σε εισαγωγικά, του κλειστού αυτοκινητόδρομου. Άρα δέχεσαι ότι είναι και αστικός δρόμος. Αστικός δρόμος όμως σημαίνει ότι η πρόσβαση βορρά-νότου κόβεται στη μέση, γιατί έχει 3-4 σημεία που επικοινωνεί από το βορρά στον νότο. Σωστό. Είτε κάτω από τη γέφυρα, είτε πάνω από τη γέφυρα. Αυτό λοιπόν δεν μπορούσε να το αρνηθεί κανένας μηχανικός. Κανένας. Άρα θα πρέπει να γίνει
δέχτηκαν συνεννόηση με το Δήμο Ηρακλείου, με το ρημοτομικό του, κυκλοφοριακή μελέτη. Σε ποια σημεία μπορεί να πηγαίνει, έρχεται ο κόσμος, δεν μπορεί να τον βάλει σε ένα σημείο μόνο στην Παπαναστασίου. Ναι. Δεν γίνεται. Πανδαιμόνιο θα γίνεται. Ακριβώς. Τι έγινε λοιπόν, ενώ δεχτήκαν και φτιάχνει στο, με το ΒΟΑΚ, φτιάχνει την Γνωσού προς τη βόρεια πλευρά, τη βελτιώνει. Ναι, αλλά τη βελτιώνει, αλλά δεν μπορεί να έρχονται αυτοκίνητα. Τι δέχτηκαν, ότι το αίτημα της υπογειοποίησης, δηλαδή της κατασκευής πάνω διάβαση ή κάτω διαβάσεων και σε άλλα σημεία, μπορεί να γίνει. Αυτό είναι το πρώτο θετικό. Ναι, μπορεί να γίνει. Σε ορισμένα άλλα χρειάζεται μελέτη, σε άλλα κάποια κατά τη γνώμη τους δεν μπορεί να γίνει και μπορεί να το ψάξουμε αλλού. Άρα μπαίνει σε μια ράγα που λέει ναι, μπορεί να γίνει. Ναι. Δεν μπορούμε όμως να το κάνουμε τώρα γιατί πρέπει να αλλάξει μελέτη. Ναι. Και να πάμε, ειδικά τώρα που έχουν ανοίξει οι οικονομικές προσφορές, δεν το συζητάμε. Άρα θα γίνει όταν προκύψει η ανάδοχος. Τι είπανε όμως. Ναι. Ότι αυτό μπορεί να γίνει στη φάση της κατασκευής του έργου. Άρα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 400 όταν θα ανατεθεί το έργο. Που θα υπάρχουν και εκτόσεις, που θα υπάρχει μια δυνατότητα διαχείρισης των οικονομικών διαφορετική από την κυβέρνηση, φαντάζομαι. Αυτοί έχουν τα οικονομικά και το διαχειρίζονται. Να ανατεθεί, γιατί θα ανατεθούν μελέτες. Δεν είναι μόνο αυτοί. Θα ανατεθούν μελέτες και αλλαγές, ας πούμε, που γίνονται στους κόμβους. Θα ανατεθούν μελέτες. Μια από αυτές τις μελέτες που θα ανατεθούν είναι αυτό. Εάν αυτό δεν ικανοποιήσει το Ηράκλειο και το Δήμο Αλευζίου, τους δύο δήμους που έχουν κάνει προσφυγή. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το δούμε τότε, γιατί έχουν κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Ναι. Και όλοι οι φορείς είμαστε εκεί και περιμένουμε. Δεν μπορεί να μην γίνει υπογειοποίηση. Δεν μπορεί να. Υπογειοποίηση για να... δεν είναι όλος ο δρόμος υπόγειος. Γιατί... Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται με την έννοια ότι δεν εξυπηρετεί και παντού. Εμείς θέλουμε να έχει πρόσβαση από το βορρά στο νότο ή αντίστροφα. Σε κάποια σημεία. Είτε πάνω είτε κάτω. Σωστά. Και σε κάποια σημεία που μπορεί να εξοικονομηθούν και χώροι. Δημόσιοι χώροι. Αυτό έχει ένα κόστος, κύριε Ξυλούρη, 100 εκατομμύρια δεν έχει, ή είναι παραπάνω. Δεν έχει υπολογιστεί. Κατά εκτίμηση. Ναι, γύρω στα 100. 100 εκατομμύρια. Ήταν μια εκτίμηση τα σημεία που είχαν υπολογίσει, που είχαν προτείνει οι μηχανικοί. Αλλά επειδή αυτό είναι πολύ, πολύ πρόωρο, η τάξη μεγέθους πάντως εκεί ήταν. Είναι 100 και 80-180. Εγώ ετοιμάζω βγάζω τον μπλοκάρι να σημειώσω. Γράψε και κάτι άλλο. Ναι. Σύραγγα κακόρος. Σύραγγα κακόρος. Θα τα γράψω για να τα δώσω με στον κύριο Ναουτάκη, δηλαδή το λογαριασμό μετά. Γιατί εμείς, η περιφέρεια θα τα πληρώσει αυτά, μα τα κάνετε, το λέω να το ξέρετε από τώρα. Να σας πω κάτι όμως, τα 100 εκατομμύρια σε σχέση με τον προϋπολογισμό του ΒΟΑΚ είναι πολύ μικρότερο ποσοστό από ότι είναι στο αεροδρόμιο. Σωστό. Ο ΒΟΑΚ είναι, μιλάμε για 2 δις. Ναι. Ναι, βέβαια και είναι. Σωστό. Την ίδια ώρα όμως υπάρχουν και οι φωνές από τον Νότο που λένε ότι δεν μπορεί να μας αποκλείσουν από το αεροδρόμιο το καινούριο που έρχεται εμάς, τη Φεστό, τη Γόρτινα, που είμαστε στα νότια και να χρειάζεται πάλι 2 ώρες για να πάει κανείς στα Μάταλα, όπως ήταν παλιότερα. Να ξεκινήσω με κάτι... ευχάριστο με την έννοια ότι έχει μπει στο τραπέζι το θέμα χωρίς να το καταλάβουμε από τους φορείς που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της Κρήτης. Ήδη με την κατασκευή του αεροδρομίου, εγώ νομίζω ότι και από τη χωροθέτησή του ή από την έναρξη κατασκευής έχει αρχίσει μια κινητικότητα στο Νότο για τουριστική αξιοποίηση. Ναι. Δηλαδή, άμα δει κανείς τις εγκρίσεις τις αιτήσεις που έχουν βγει ή τις εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων που έχουν βγει τα τελευταία 2-3 χρόνια για τουριστικές μονάδες πεντάστερες, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός και είναι ειδικά στο βόρειο άξονα. Και έχουν βγει. Υπάρχουν 10, 11, 12 χιλιάδες κρεβάτια. Πεντάστερο. 12 χιλιάδες κρεβάτια. Πεντάστερα. Μεγάλα. Μεγάλα. Δεν θα γίνουν του χρόνου, ναι, αλλά το καταλαβαίνω. Στο διάβα τον επόμενο. Βέβαια, βέβαια. Έχει αρχίσει το ίδιο πράγμα στο Νότο. Έχει αρχίσει η κινητικότητα ως εξής. Αν έχουν αγοράσει οικόπεδα, το προετοιμάζουν από πλευράς αδειών. Αν έχουν αγοράσει ένα οικόπεδο μικρότερο, ψάχνουν ένα μεγαλύτερο. Για να πάνε να επενδύσουν τέτοιες μονάδες. Μπορεί να μην είναι πεντάστερα με την έννοια του θηρίου ξενοδοχείου, αλλά θα είναι πεντάστερο και νομίζω μπορεί να είναι και καλύτερα γιατί είναι πιο ήπια η παρέμβαση λόγω των οικοδομικών δεσμεύσεων που υπάρχουν. Άρα υπάρχει η προοπτική από αυτούς που βλέπουν άθελά μας ή άθελά τους ή θελημένα βλέπουν την προοπτική.
Αυτή η ανάπτυξη, όπως την καταλαβαίνουμε τώρα, απαιτεί δρόμους. Προσέξτε όμως τώρα, θα κάνουμε δρόμους μόνο για τα ξενοδοχεία? Όχι βέβαια και για τα ξενοδοχεία. Δηλαδή ο άλλος που έχει, που είναι στην Ιεράπετρα ή στη Βιάνο ή στη Μεσαρά, στη Φεστό, δεν πρέπει να έχει πρόσβαση στο αεροδρόμιο ως πολίτης. Ως πολίτης. Ως πολίτης. Ως πολίτης. Και πρέπει να έρθει στο Ηράκλειο ή μέσω Αγίου Νικολάου για να πάει. Όχι. Έχει μπει λοιπόν το ζήτημα ότι χρειάζεται πρόσβαση προς τον νότο. Η κεντροβαρική θέση του αεροδρομίου είναι τέτοια που επιβάλλεται να κατασκευαστεί οδικό δίκτυο να πάει στον νότο για να εξυπηρετήσει τον κόσμο, τους πολίτες του. Και σε δεύτερη φάση να ευνοήσει, να βοηθήσει την ανάπτυξη που πρέπει να γίνει. Δηλαδή πάμε για να τον δούμε αυτόν τον ΝΟΑΚ, πώς λέγεται, επιτέλους. Εγώ δεν νομίζω ότι ο ΝΟΑΚ, ναι θα τον δούμε, αλλά δεν μπορεί να είναι ο ΝΟΑΚ σαν το ΒΟΑΚ. Και δεν τον θέλουμε κιόλα. Θέλουμε έναν δρόμο πιο, με πιο μικρά χαρακτηριστικά, ασφαλή όμως. Δηλαδή σαν τον δρόμο, για παράδειγμα, που οδηγεί στη Μεσαρά τώρα. Ας πούμε. Αυτός είναι, ναι, ένας δρόμος που θα μπορούσε να είναι μια ενδιάμεση κατάσταση. Μπορεί να είναι και καλύτερος και πρέπει να είναι. Δεν μπορεί να είναι τετράιχνος με αυτό στη μέση. Ναι, όχι κλειστός αυτοκίνητο. Όχι κλειστός αυτοκίνητο. Λογικό αυτό. Ναι. Άρα μπορεί να πάει σε μια κατηγορία άλλη. Προβλέπεται να υπάρξει μια καλή σύνδεση με το αεροδρόμιο. Ακριβώς. Αυτό που επιβάλλεται τώρα είναι η σύνδεση του αεροδρομίου με τον ΝΟΑΚ. Ας το πω έτσι. Ναι. Με τη Μεσαρά και τη Βιάνο. Ιεράπετρα. Για να μπορεί να διαχειριστεί ο κόσμος και να μπορεί να έρχεται εύκολα. Δηλαδή, όλος από τον Τιμπάκι, ξέρετε τι πρέπει να κάνει. Να έρθει Ηράκλειο, να πάει Καστέλη για να πετάξει. Εντάξει. Άδικο. Εντάξει. Δεν γίνεται. Να σας πούμε και τι άλλο προέχει, γιατί θα το δούμε. Βέβαια, εσείς το έχετε πιάσει στην περιφέρεια και νομίζω γίνονται κάποιες κινήσεις, αλλά έχει ακόμα πολύ ψωμί. Έχει φτιαχτεί και μια σύνδεση εναλλακτική προς το αεροδρόμιο για αυτούς που δεν θέλουν να πληρώνουν διόδια μέσα από τα χωριά. Τη παιδιάδα, κύριε Ξυλούρη. Το έχετε βάλει κάποιε βάσει, αλλά βάλει. Έχει πολύ ψωμί ακόμα για να γίνει. Έχει δρόμο. Καταρχήν αυτό ο δρόμο θα πρέπει να είναι εναλλακτικό, γενικότερα εναλλακτικό του αεροδρομίου. Τα μεγέθη τη κίνηση του αεροδρομίου δεν τα έχουμε ακόμα συνειδητοποιήσει. Ούτε εμεί με την έννοια. Μπορεί να τα βλέπουμε στα χαρτιά, αλλά ίσω δεν μπορούμε να καταλάβουμε το τι κίνηση θα φέρει. Για όποιο λόγο. Ο άλλος δεν θέλει να πληρώνει διόδια. Για παράδειγμα, δεν θέλει, ωραία, θέλει να πάει από εκεί. Είναι πιο κοντά από τον βολεύει από εκεί, γιατί είναι την περιοχή. Ο δρόμος αυτός πρέπει να βελτιωθεί. Και επειδή δεν είναι ένας άξονας, αλλά είναι κομμάτια δρόμου, πρέπει να μπει κομμάτι, ένα δήμο, ένα τμήμα του δρόμου. Μπορεί να αλλάξει και η χάραξη σε κάποια σημεία ή να βελτιωθεί. Αυτό πρέπει να γίνει. Είναι ένα έργο που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Το έχουν βάλει η περιφέρεια, οι δήμοι, οι τοπικοί δήμοι, το έχουν βάλει. Έτσι, άμεσα. Δεν σταματάει δηλαδή το ζήτημα στο αεροδρόμιο. Δεν σταματάει. Φτιάχνει το αεροδρόμιο, εντάξει. Όχι. Έχει και άλλες υποδομές που θα πρέπει να βελτιωθούν και στη φάση της λειτουργίας. Και δεν είναι μόνο ο δρόμος. Ήδη έχει μπει το ζήτημα των νερών, των πλημμυρών στην περιοχή, στο αεροδρόμιο. Βέβαια. Όταν πάει και κατασκευάζεται ένα έργο σε μια παιδιάδα που λειτουργεί εκατομμύρια χρόνια. Και έχουν ροή τα ριάκια, οι ποταμοί, τα νερά, τα πλημμυρικά, έχουν πάρει το δρόμο τους. Και έρχεται μια κατασκευή, μεγάλη, σοβαρή κατασκευή, θα αλλάξει η γεωμετρία της περιοχής. Σωστό. Δεν έχει μελετηθεί το τι θα γίνει στα πλημμυρικά νερά. Μπήκε λοιπόν ζήτημα από όλους μας, το Δήμο πρώτα, ο τοπικός Δήμος, ο σημερινός Δήμαρχος και όχι μόνο, αλλά επειδή είναι και έμπειρος άνθρωπος στην πολιτική, το έχει βάλει και η περιφέρεια είναι, το έχει βάλει από την αρχή, ότι θα πρέπει να γίνουν μελέτες και κατασκευές και έργα για τη διευθέτηση των ριακιών και το πώς θα γίνει η διαχείριση των πλημμυρικών νερών για να μην έχουν πρόβλημα οι περιοχές. Δηλαδή είναι ζητήματα που... Τώρα η εικόνα του να έχουμε ένα αεροδρόμιο τέτοιου βεληνικούς και μια στιγμή να είναι γύρω-γύρω όλα πλημμυρισμένα. Πλημμύρισε πριν μερικά χρόνια, πλημμύρισε η περιοχή γύρω-γύρω. Εννοείται. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να πάρθουν όλα τα μέτρα. Δηλαδή δεν θα φύγουμε τώρα από το Καζαντζάκη μια στιγμή για να πάμε σε κάτι που θα είναι χειρότερο. Και απλά να το έχουμε πληρώσει πιο ακριβά. Γι' αυτό γίνεται, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την περιφέρεια που εκπροσωπώ. Και τους Δήμους που νομίζω ότι είμαστε στην ίδια ράγα. Τους φορείς, το επιμελητήριο. Είμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Σωστά. Ότι προσπαθούμε να βρούμε
τις, να το πω, ατέλειες, τα σημεία που δεν έχουν μελετηθεί σωστά, ή τη δική μας αναπτυξιακή ματιά. Είναι, αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό που γίνεται στο Ηράκλειο και μαλευίζει για την υπογειοποίηση, ήταν αίτημα, να το πω, της τοπικής κοινωνίας, των Δήμων. Εμείς θέλουμε την πόλη μας να είναι προσβάσιμη. Βέβαια. Διαφορετικά σου λέει, εγώ σας έφτιαξα ένα δρόμο, είδατε, έλεγε να κλείσει το, να κλείσει τον κόμβο της Φοινικιάς. Ναι. Είχε δίκιο. Σου λέει, είναι κλειστός αυτοκινητόδρομος, δεν μπορεί να έχεις ανά 100 μέτρα είναι ένα κόμβο. Είναι αυτοκινητόδρομος που διασχίζει το Ηράκλειο. Έλα όμως που δεν είναι. Άρα είναι η άλλη ματιά που προσπαθεί να πει η περιφέρεια και ο Δήμος και οι Δήμοι. Και καλώς προσέφερε. Σωστά. Κύριε Ξυλούρη, επειδή ο χρόνος καταλαβαίνετε πιέζει. Καταλαβαίνω και είναι η κουβέντα είναι μαζί σας. Πάμε να δούμε λίγο εντάχει και τα ενεργειακά. Γιατί έχουμε μεγάλα έργα. Ενεργειακές υποδομές λοιπόν. Τι καταγράφει η περιφέρεια Κρήτης, τι περιμένουμε. Είναι το επόμενο μεγάλο θέμα της, θα έλεγα, της πεντηκονταετίας για τη χώρα και πολύ περισσότερο για την Κρήτη. Κοιτάξτε, κύριε Σαββίδη, κυρία Καριωτάκη, πού πάει η χώρα και πού πάει ο κόσμος γενικότερα, αλλά εγώ ας μιλήσω για τη χώρα και την Κρήτη. Πάμε σε ενεργειακή μετάβαση. Πάμε λοιπόν να κάνουμε, να αλλάξουμε καύσιμα. Να σταματήσουμε, και αυτό θέλουμε, τα ορυκτά καύσιμα για την κλιματική αλλαγή που είναι εδώ. Άσχετα πως λένε πολλοί πως δεν θα υπάρχει. Τι βλέπουμε. Ωραία. Για να σταματήσει λοιπόν να καίγονται οι υδρογονάνθρακες για να κινούμαστε και να ζεσθενόμαστε, θα πρέπει να βρούμε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Ανανεώσιμες πηγές αυτές που υπάρχει τεχνολογία και τις ξέρουμε είναι ο ήλιος, ο αέρας, η γεωθερμία, τα κύματα λιγότερο, βιομάζα. Αυτές είναι ανανεώσιμες πηγές. Άρα θα πρέπει σιγά σιγά να αντικαταστήσουμε, και αυτό γίνεται, την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τους υδρογονάνθρακες με ανανεώσιμες πηγές, φωτοβολταϊκά και αιολικά κυρίως. Δεν κάνουμε όμως όλες τις βουνοκορφές μας μπαταρία. Εδώ είναι τώρα. Εδώ είναι τώρα. Πού θα το βάλουμε αυτά. Πόσα θέλουμε πρώτον και πού θα μπουν. Πόσα θέλουμε και πού θα μπουν. Είναι γεγονός, κυρία Καριωτάκη, ότι οι ανάγκες της χώρας είναι γνωστές, για να μην κάνω, λέω νούμερα, και της Κρήτης επίσης. Υπάρχει λοιπόν ένα καλώδιο, δεύτερο καλώδιο, και θα έρθει και τρίτο ενδεχομένως από την Κύπρο. Μιλάω για τα δυο που υπάρχουν τώρα, το άλλο είναι πιο πέρα. Τα οποία συνέδεσαν την Κρήτη με την υπόλοιπη Ελλάδα. Είμαστε ένα τμήμα του υπηρετικού κορμού της χώρας, πια ηλεκτρικά. Εμείς λοιπόν πρέπει να παράγουμε το ρεύμα που χρειαζόμαστε εδώ. Αν μας περισσεύει θα το δίνουμε και αν μας λείβεται όπως είναι τώρα θα παίρνουμε. Αυτό είναι. Για να σταματήσουν κάποια στιγμή οι δύο βασικές μονάδες παραγωγής που είναι στα λινοπεράματα και στον Θερινόλακο. Σωστά. Να πω λοιπόν ότι ο στόχος της ΔΕΗ, του κράτους, με την όποια έκφραση, είναι να σταματήσουν να δουλεύουν. Ναι. Θα είναι ψυχρή εφεδρεία. Ψυχρή εφεδρεία. Και να αποδοθεί και ο Αθερινόλακος και τα λινοπεράματα στους Δήμους, να αποδοθεί στο Δήμο Φιλέτα αυτά. Ο κάθε Δήμος έχει. Καλά, ο Αθερινόλακος έχει και μια άλλη δράση, μια άλλη προοπτική. Υδρογόνα μπαίνουν. Αλλά εκεί μπορεί να έρθει και ένας αγωγός κάποια στιγμή στον Αθερινόλακο. Ναι, εδώ είναι άλλο πράγμα όμως. Σωστό. Λοιπόν, να ξέρετε ότι στα λινοπεράματα θα αλλάξουν οι κινητήρες, οι καυστήρες μάλλον, θα φύγει από το καύσιμο, θα πάει σε ελαφρύτερο καύσιμο, για να μπορεί να ξεκινάει γρήγορα. Ενώ τώρα, άμα σταματήσει, καταλαβαίνετε, θέλει ένα μήνα. Θα αλλάξουν οι μηχανές δηλαδή, σύντομα, μπορεί να μπουν και λιγότερες, αλλά θα είναι καλύτερο το καύσιμο που θα χρησιμοποιεί. Δεν έχει νόημα, το τεχνικό κομμάτι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Και θα είναι και πιο γρήγορο το ξεκίνημα. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, είναι το εξής. Όταν θα είμαστε υποψηλά από την Κέρη, να μην βλέπουμε αυτούς τους καπνούς να ανεβαίνουν ακριβώς μέχρι πάνω. Ο στόχος είναι αυτό, σταματήσει. Μπράβο. Τώρα, στην παραγωγή λοιπόν των ανανεώσιμων πηγών της ενέργειας, έχει μπει ευχάριστα, θα έλεγα εγώ, δυναμικά και ευχάριστα, η παραγωγή από υπεράκτεια. Έχει ανοίξει ο διάλογος λοιπόν, πάρα κύριε πολύ σοβαρά. Να σας πω τώρα κάτι. Επειδή αυτό είναι μεγάλη συζήτηση και θα ήταν άδικο να τη συμπιέσουμε σε 2-3 λεπτά, γιατί έχουμε και μία καλεσμένη που πρέπει να βγάλουμε από τα δικαστήρια. Όποτε θέλετε. Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού να μιλήσουμε μόνο για τα ενεργειακά. Μόνο για τα ενεργειακά. Τα οποία τα αφήνουμε σε κρεμότητα. Γιατί είναι κρίμα αυτά. Με χαρά θα το χρειάζονται κάνω. Χρόνο για να τα. Με χαρά θα το κάνω. Μπορώ να παραθέσουμε και στοιχεία. Ωραία. Γιατί πρέπει να μάθει ο κόσμος τι συμβαίνει. Ωραία. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού. Θα το κάνουμε σύντομα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.